Όπως η Λου είναι και αυτή παντρεμένη και έχει δύο κόρες. Όπως η Ζακλίν έχει μητρική γλώσσα τα γαλλικά. Συναντηθήκαμε στην Αίγινα, στη θάλασσα εκεί. Κάναμε μπάνια. Αμέσως άρχισα να κάνω παρέα. Η μητέρα μου του είπε τι ώρα ξυπνάτε το πρωί. Και λέει μετά τις 12. Και λέει δηλαδή δεν έχετε δει ποτέ σας Ανατολή. Και του είπε ότι εκείνη περπάτησε μέχρι το εγκορφή του, το όρος το λέγανε, είναι ένα μικρό λοφάκι ας πούμε που έχει έγινα. Φαίνεται από παντού όταν τη δεις, βλέπεις ένα σαν βουνό με λίγα μια κορυφούλα. Και εκείνη του είπε έχω ανέβει εκεί απάνω και έχω δει πολλές ανατολές που είναι πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να πάμε να δείτε κι εσείς. Και λέει αν μπορέσω να ξυπνήσω τόσο νωρίς. Και πήγανε μαζί. Άρχισε εκείνη η ιστορία. Και μετά ήρθε ο πόλεμος και της είπε τότε της μητέρα μου πρέπει να παντευτούμε. Εκείνη πάλι τραγικές στιγμές, φοβερές, γιατί είχε να αποφασίσει. Αγαπούσε πάρα πολύ και την αγαπούσε πολύ η Πινελόπη Δέλτα. Τι θα κάνω τώρα, μου προτείνει να παντευτούμε και να φύγω και να αφήσω τα παιδιά. Και της είπε η Δέλτα αμέσως ότι θα αφήσεις τα παιδιά σου, θα τα αναλάβω, θα τα φροντίσω. Ήταν νονά μου η κόρη της Δέλτα, να ξέρετε, η μαυροκορδάτη Σοφία. Και θα τα φροντίσουμε εμείς και εσύ να πας, γιατί άλλο σε φέρει δεν θα ξαναβρεις. Τα παιδιά σου θα τα βρεις εδώ όπως τα αφήνεις. Και αμέσως η μητέρα μου το πήρε απόφαση, ήρθε εκεί που είμαστε, μέναμε με την αδελφή του πατέρα μου τότε, εδώ Σκουφά, και μας είπε, το θυμάμαι σαν τώρα δηλαδή, μια εικόνα έχω, ότι η μάμα, όπως τη φωνάζαμε μάμα, παντρεύεται το Γιώργο. Και θα λείψει για λίγο καιρό, είχαν σκοπό να πάνε στην Κρήτη, πώς πήγαν όλοι αυτοί, και νόμιζαν ότι η Κρήτη θα μείνει ελεύθερη και θα γυρίζαν πίσω, κάπως έτσι. Μας είπε θα μπορεί να γυρίσει πολύ λίγο η μαμά. Αυτό είπε στην αδελφή μου ότι τώρα εσύ θα είσαι η μαμά της Άννας, που είναι μικρή και η αδελφή μου είναι 4 χρόνια πιο μεγάλη. Έφυγε, τέλος πάντων, άνοιξε αυτή η πόρτα σιδερένια, τη θυμάμαι σαν τώρα και χτύπησε με δύναμη και πάει η μητέρα μου. Αίγυπτος, η χαμηλή γης. Η πιο χαμηλή που είδα ποτέ μου. Κανένα βουνό στον ορίζοντα. Τα ψηλότερα πράγματα που βλέπεις καθώς πλησιάζεις είναι τα καράβια και τα σπίτια. Ένας νεοζηλανδός αξιωματικός παίζει στο μηχανικό πιάνο του σαλονιού τη σονάτα Claire de Lune. Παράξενη μουσική, ξεκρέμαστη, όπως αρχίζει να γίνεται η ζωή μας. Συλλογίζομαι τον Καβάφη καθώς προσέχω τη χαμηλή του τη χώρα. Τέτοια είναι η πίεση του. Δεν ανεβοκατεβαίνει, περπατά. Τον καταλαβαίνω καλύτερα τώρα και τον εκτιμώ για αυτό που έκανε. Ξαφνίζομαι. Λέω πως είμαι κι εγώ σαν τον Νεοζηλανδό με τη μηχανική μουσική του, έξω καιρού και τόπου. Αλλά ρωτιέμαι, αν ένας μπακάλις συλλογιζόταν τα φασόλια του και τους καφέδες του τέτοιες ώρες, θα ήταν άραγε το πράγμα για ξάφνισμα. Μέσα σε αυτή την πόλη δεν μπορείς να πάψεις να συλλογίζεσαι το Καβάφη. Πουθενά αλλού δεν θα του ήταν δυνατό να γράψει «Είμεθα ένα κράμα εδώ» ή «Εν μέρη, εν μέρη». Πουθενά έξω από αυτούς τους δρόμους με την εξωφρενική ποικιλία πρωτάκουστων ονομάτων. Πρέπει να πάει κανείς στην Αλεξάνδρεια για να καταλάβει πώς δούλεψε ο Καβάφης. Όσο για μένα, η Αλεξάνδρεια μου θύμισε πολύ παλιά πράγματα των παιδικών μου χρόνων. Άπειρες εικόνες της Σμύρνης αναδύθηκαν σιγά σιγά από τα βάθη της μνήμης μου. Τελείωσα τις τελευταίες διορθώσεις της διάλεξης για το Μακρυγιάννη. Τελείωσα και αυτό μέσα στα ελεϊνά σκαμπανεβάσματα των ημερών. Συλλογίζομαι πως αν πριν 10 χρόνια μου έλεγε κάποιος πως θα μπορούσα να γράψω 40 σελίδες με τέτοιες συνθήκες, θα τον είχα για παλαβό.
Σήμερα στο Ριάλτο έκανα τη διάλεξη για το Μακρυγιάννη. Ο κόσμος πρόσεξε και συγκινήθηκε χωρίς να ξέρει, νομίζω, το γιατί. Ο διάδοχος, όταν τελείωσα, μου είπε πως δεν τα ήξερε αυτά τα πράγματα. Μόνο 2-3 ανόητοι μου είπαν πως δεν έπρεπε να μιλήσω έτσι μπροστά στο διάδοχο. Κατά τη διάρκεια του Αλβανικού πολέμου και στη συνέχεια στην Αίγυπτο, όπου υπηρετεί την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, ο Σεφέρης είναι ουσιαστικά ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, άρα της νόμιμης Ελλάδας, προς τον ξένο τύπο, άρα, αν θέλετε, προς τον κόσμο. Κάιρο, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Οι ερχόμενες 48 ώρες θα είναι πολύ κρίσιμες. Παίζεται η τύχη της Αιγύπτου και για 5 ή δεν ξέρω πόσα χρόνια η παράταση του πολέμου. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι από τις κουταμάρες των Αγγλέζων στρατηγών εξαρτάται αν θα καταστραφεί ο μισός ή ολόκληρος ο πληθυσμός του τόπου μου. Δεν έγραψα τίποτα από τότε που ήρθα στο Κάιρο. Όλη τη μέρα μάταιες προσπάθειες να κολυμπάς μέσα στην άμμο και τα βράδια γύριζα σπίτι μου γεμάτος αηδία από τα χάλια των ανθρώπων που με περιστοιχίζουν. Τα πράγματα τραβούν το δρόμο τους μοιραία. Σου λένε, κάνε υπομονή. Σε λίγο θα τα διορθώσουμε. Η υπομονή μου είναι ανεξάντλητη, αλλά ο πόλεμος δεν έχει υπομονή. Επιτρεπόταν ένα τηλεγράφημα με 10 ή 40, δεν ξέρω, 20 λέξεις το μήνα. Τα λέγανε φορμουλέα αυτά και έστελνε μέσω του γραφείου εχμαλώτων που δίφθινε η Σοφία Μαυροδάτου, η νονά μου, έστελνε η μητέρα μου τέτοια. Μετρημένες οι λέξεις και εμείς, και μπορούσες να βάλεις και μια φωτογραφία να καρφιτσώσεις απάνω. Έτσι. Μετά είναι πιο δύσκολο ακόμα τα πράγματα. Δεν λαβαίναμε λέξεις. Γράφω, ντύνομαι, περπατώ, κάνω τούτο ή εκείνο. Θυμούμαι πως το ταξίδι τούτο δεν είναι σαν όλες τις άλλες περιπλανήσεις μου της εποχής του πολέμου, αλλά το ταξίδι του γυρισμού. Δεν έχω κανένα συνέστημα, κανένα απολύτως συνέστημα. Και ωστόσο ξέρω συνάμα πως μια απειροελάχιστη απόσταση με χωρίζει από το κατόφλι των δακρύων. Σήμερα πρωί με τα γυαλιά, η Ακρόπολη. Ήμουν, νομίζω, ο πρώτος που την ξεχώρισα. Όλοι οι ξένοι και δικοί μας, στρατιώτες και βαθμοφόροι, όλο το πλήρωμα από τη μια άκρη του καραβιού ως την άλλη, είχαν σταματήσει σε μια απόλυτη σιγή. Όπως όταν ο αρχιμουσικός χτυπήσει το ραβδί του στο αναλόγιο σε μια αίθουσα συναυλίας. Σήμερα κλείνω ακριβώς 3,5 χρόνια από τότε που έφυγα από τον Πειραιά. Στις 22 Απρίλη 1941, η πιο όμορφη, η πιο αλαφριά μέρα του κόσμου. Στάθηκε το καράβι απ' έξω, αρόδο που λένε, διότι μετά τη Δύση δεν επιτρεπόταν να μπει στον Πειραιά καράβι. Το βλέπαμε. Εμείς όλη τη νύχτα, γιατί μέναμε σε μία θεία μου στο συνοδό Σκουφά, στο ρωτήρα, και φαινόταν όλος ο Πειραιάς. Και μας λέγανε, βλέπεις αυτό το καράβι, είναι μέσα εμάς. Εγώ δεν τα πίστευα, γιατί μας είχαν πει τόσο πολλά ότι θα γίνει και δεν γινόταν τίποτα. Και το πρωί λάβαμε το τηλεφώνημα από το σπίτι. Και τα Αθηναία είναι νέα, ήταν η μητέρα μου, δεν μπορούσε να μιλήσει. Ήταν. Και μας είπε, ελάτε, ελάτε. Μόνο αυτό είπε, είμαι στο σπίτι. Και τρέξαμε τα πόδια από τη Σκουφά, το θυμάμαι, διαδρομή, στην Κυδαθηναίων. Το όμαξα το μύδι, γιατί βέβαια σε 4 χρόνια μέσα ένα μικρό παιδί αλλάζει φοβερά. Πρώτα απ' όλα ήμουν πάρα πολύ ξανθή και είχαν μαυρίσει τα μαλλιά μου. Και όταν με είδε, είχε ένα ύφος έτσι. Ήταν εκεί
ο Καρτάλης ο πολιτικός, ο Ξίδης, το σπίτι γεμάτο τέτοιους ανθρώπους. Εγώ πολύ ντροπαλή και άγρια από το πόλεμο αυτόν και την κατοχή. Τέλος πάντων, άρχισε μια καινούργια ζωή. Πόρος σημαίνει δίωδος. Δίωδος όμως προς τα πού? Αυτό είναι το ερώτημα που μου θέτω λοιπόν εδώ. Μετά την ουδετερότητα, μετά τον πόλεμο, μετά την απελευθέρωση, εδώ θέτω το ερώτημα αυτό. Ήρθα την περασμένη Τετάρτη, αφού έκλεισε μια μεγάλη περίοδος υπηρεσιακής μου ζωής. Το Υπουργείο μου έδωσε 2 μήνες άδεια, την πρώτη από το καλοκαίρι του 37. Αίσθημα σπατάλης με τη ζωή που κάνω στην Αθήνα, πολύ έντονο από χθες. Έντονη ανάγκη να αφήσω το Υπουργείο και όλες αυτές τις φλιαρίες. Όχι πια για να έχω τον καιρό να γράψω λογοτεχνία, αλλά για να οριμάσω και να πεθάνω σαν άνθρωπος. Ξένησε όλη την ελληνική διανόηση. Από τον Σικελιανό και τον Ελίτη, ως τον Τζαρούχη και τον Χατζηκυριάκο Γκίκα, και μαζί με αυτούς ξένους φίλους, όπως τον Λόρενς Ντάρελ και τον Χένρι Μίλλερ. Ο Σεφέρης ήταν από τους πιο τακτικούς παραθεριστές. Στην ηρεμία της Γαλήνης ξεκαθαρίζει τα χαρτιά του για τον Καβάφη. Εδώ σημειώνει τις σκέψεις του για το ναυάγιο της Κύχλης. Άκουσα τη φωνή καθώς εκείταζα στη θάλασσα να ξεχωρίσω ένα καράβι που το βούλιαξαν εδώ και χρόνια. Το έλεγαν Κύχλη. Ένα μικρό ναυάγιο, τα κατάρτια σπασμένα κυματίζανε λοξά στο βάθος σαν πλοκάμια ή μνήμη ονείρων, δείχνοντας το σκαρί του, στόμα θαμπό, κάποιου μεγάλου κήτους νεκρού σβησμένο στο νερό. Μεγάλοι απλώνονταν γαλλοί. Ήμουνα στην αρχή κι εγώ. Ο πόρος φθινόπωρο είναι από τα πιο ωραία πράγματα που υπάρχουν, γεμάτο κυκλάμινα. Ήταν μέσα στη συγκίνηση ο Σεφέρης, ξαναβρήκε τα νερά του. Έκλεινε τα παράθυρα για να γράψει την Κύχλη που έγραψε εκεί, διότι τον απασχόλησε τόσο πολύ το έξω και η φύση που δεν μπορούσε. Έκλεινε, ήταν με κλειστά παντζούρια. Αυτό το φως, αυτό το τοπίο, αυτές οι μέρες αρχίζουν να με απειλούν σοβαρά. Κλείνω τα παραθυρόφυλλα για να μπορέσω να εργαστώ. Ανάγκη να προστατευτώ από την ομορφιά, όπως οι Εγγλέζοι από τη βροχή και οι Βεδουίνοι από το χαμσίνι. Αισθάνεσαι το μυαλό σου να αδειάζει και να αλαφραίνει. Το πίνει η μεγάλη μέρα. Σήμερα κατάλαβα γιατί ο Όμηρος ήταν τυφλός. Αν είχε μάτια δεν θα έγραφε τίποτε. Είδε κάποτε για ένα περιορισμένο διάστημα και έπειτα δεν έβλεπε πια. Στην Ελλάδα αλίμονό σου αν θέλεις να βλέπεις όλη την ώρα. Πρέπει να μικραίνεις το διάφραγμα όπως στη φωτογραφία. Χώρες του ήλιου και δεν μπορείτε να αντικρίσετε τον ήλιο. Χώρες του ανθρώπου και δεν μπορείτε να αντικρίσετε τον άνθρωπο. Φεύγω από τον πόρο όπως έφευγα το Μάη του 41 από την Κρήτη, προς το άγνωστο. Φεύγω ακόμη με ορισμένες ιδέες για το φως. Είναι το σπουδαιότερο πράγμα που ανακάλυψα από τότε που μπήκε το καράβι του γυρισμού στα ελληνικά νερά. Κάτι από αυτό εκφράζει ο βασιλιάς της Ασίνης, κάτι και η Κύχλη. Ξέρω πως με το φως πρέπει να ζήσω. Παρακάτω δεν ξέρω. Το μόνο που κατάλαβα εδώ είναι ότι κανένα πρόβλημα δεν λύεται με το σημειωτό. Πρέπει να τραβήξεις εμπρός ή να σπάσεις.
έφτιαχνα ανθρωπάκια με διάφορα βελανία.